Είναι κάποια παιδιά τα οποία δυστυχώς βρωμίζουν την πόλη. Και σε εμάς ήρθαν Σάββατο με Κυριακή ξημερώματα και έχουν γράψει όλο τον τοίχο της οικοδομής. Το θέμα είναι ένα, ότι το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και οι λύσεις είναι δύο. Η μία είναι να κινηθεί νομικά οι φορείς του τόπου, η αστυνομική διεύθυνση, η δημοτική αστυνομία και πιο πολύ να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών έφτασαν για ακόμη μια φορά ρεπορτάζ του δίκτυο τηλεόραση και αφορούσαν τον περιβόητο καλλιτέχνη Ντρίπ και την ομάδα του, οι οποίοι αφήνουν την υπογραφή τους σε όλους τους τοίχους της πόλης των Σερών. Η Δημοτική Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, κυρία Δέσποινα Ελανίδου, έθεσε ερώτημα στην Δημοτική Αρχή για το τι προτίθεται να κάνει, καθώς οι Σεραίοι είναι όλοι αγανακτισμένοι με τον Ντρίπ και τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες, στους τοίχους των σπιτιών τους, στα αυτοκίνητά τους, ακόμη και σε βιτρίνες καταστημάτων. Έχει γεννήσει πόλεμος, έχει βρωμίσει περιτερματικό από τον Ντρίπ. Δεν έμεινε τείχος, δεν έμεινε πόρτα, δεν έμεινε παντζούρι, δεν έμεινε κουτί έξω από την πόρτα. Μεταλλική επιφάνεια. Έξω από την πόρτα τη συμμεθέρωνα σε αυτά τα κυβότια. Έχουν βρωμίσει τα πάντα, κρέμονται, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, αναρχιτέκτονε, είναι από πολυκατοικίες εξαόρφες. Από το πλάι πώς έφτασαν τη σκηνή του σημείου που γίνεται, ρώτησα, ξαναρώτησα και μήπως τους ξέρει αστυνομία. Και μήπως μάλιστα και σε ποια γειτονιά κάθονται, δεν θέλω να το πω, δεν ξέρω αν αλήθεια είναι φίλοι. Γιατί το νομίζω ρώτησα κάποιους υπεύθυνους, τι τα, αν κάνετε κάτι, αν σου πρέπει να κάνετε, πάτε να τους πληρώσουν. Κάθε υποδομή έχουν βάφουμε και ξαναβάφουμε και πάλι στην άλλη μέρα δεν λέει. Να σα δείξω φωτογραφίες από τη γειτονιά μας. Δηλαδή δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει δρόμο. Τι σκοπεύετε να κάνετε, αν είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να βρωμίζουν όλοι μόνοι. Ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Νυχτοπάτης γνωστοποίησε πως έχει γίνει από πλευράς Δήμου καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Σερών, αναφέροντας πως η αστυνομία γνωρίζει το πρόσωπο και ήδη έχει προχωρήσει σε επίπληξη προς το συγκεκριμένο άτομο, ενώ ενημέρωσε και την οικογένειά του. Τώρα, για ποιο λόγο δεν ακολουθείτε αυτεπάγγελτη διαδικασία ώστε η υπόθεση να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, κανείς δεν γνωρίζει. Έκανε καταγγελία ο Δήμος, τον έχουν πιάσει σίγουρα μετά το θέμα του εισαγγελέα και της αστυνομίας. Ξέρω ποιες οικογένειες είναι, τους έχουν απειλήσει, ας το πω έτσι, εισαγωγικά. Πολύ μέσα όμως, ποιο θα κάνουν τα έξοδα μας που πάρουν και ξανακάνουν άφημα. Πάντως, ο Δήμος που πει να κάνει το κατρόφο, ότι πάρει θέμα αστυνομίας και νομικά πράγματα πρέπει να γίνουν όλοι.